Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Master League από τη Sonic Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Κομπλέ και Manchester United. Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά σημεία δυνατά και αδύνατα. Πρώτη κατοχή μετά το τζαμπολίνο για τους Κομπλέ, οι οποίοι έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Οι Manchester United έχουν 8, με περισσότερους παίκτες παρά το. Παρά το γεγονός ότι προβλέψεις πριν από το παιχνίδι έλεγαν άλλο πράγμα, suggested other ways, αν πάση περιπτώσει. Νιώθω έξτρα Αμερικάνος απόψε. Μία παρατήρηση στο 400 κάπα στα 14 δευτερόλεπτα έχει δει από ένα του δύο ρεπ. Μάκης. Στα 4 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα screen. Σλίς. Εκτός τον Θεάι απέναντί του, πάει και ο Σαγκάρη εκεί πέρα. Το 1,5 θα αλλοιωθεί ενδεχομένως την προσπάθεια. Για 3 πόντους πήρε ο Τσακμάκας. Θα χάσει την μπάλα τώρα ο ίδιος. Μάλλον θα περάσει εκτός. Ο οποίος από τον πάγκο έδωσε κάποιες εντολές πριν από το παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον Θεάι και στον Σαγκάρη. Και μάλιστα όταν ανέφερε τον Σαγκάρη, κάτι πήγε φάουλ μετά. Έχω κάποια κενά εκεί πέρα, δεν αποκρυπτογράφησα πλήρως το puzzle. Για να δούμε τι θα γίνει. Στην 3 δεν θα δικαιώσει ούτε τους κόκκινους απόψε. Στην πάλι πλάτη στο Σαγκάρη θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άσχημα στην Βαλαϊδή. Είναι ελαφρώς πιο ψηλό σχήμα η κόκκινη απόψε μέχρι στιγμής. Στην αρχική της πεντάδα, Σαγκάρη. Σεάι. Περιπεχέρι. Στον όλο του πάσα Σεάι. Γυρίσει Σαγκάρη. Βγήκε η συνεργασία μεταξύ των δύο ψηλών. Πολύ δύσκολο καλάθι. Σίδης. Παίρνει ένα σκέντρο της Λίθ. Θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο στη γωνία. Το Χμάκας. Αναφέρεσαι ένα μέσα από δύο. Καλό πάθιν game της Λίθ και πάλι. Στα 6 δευτερόλεπτα. Και αυτός ανάμεσα σε δύο παίκτες είναι άστοχος. Στα εξωμένα χέρια του Μουστάφα Σαγκάρη. Και θα πάρει τώρα την μπάλα. Πήρε ο Στεάι. Ο Κώστας Κάπα. Στο διατρίς πίσω από το screen του έδωσε ο Στεάι. Είναι άστοχος. Μάχεται το επιθετικό rebound του Σαγκάρη. Δεν τα κατάφερε. Θα σμπρώξει όμως την μπάλα. Στο πέρα Κώστα Αλφα. Στο Φίδης. Στην weak side. Ο Κώστας θα πάρει, θα γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει επιθετικό rebound και φάουλ που έχει κερδίσει τον Σαγκάρη. Φάουλ που έχει γίνει μάλλον στον Σαγκάρη, διορθώνω. Φάουλ που έχει κρυφθεί στον Χρυσίδη. Και ο πρώην παίκτης στον Σικάριος θα εκτελέσει δύο βολές. Πάει να αφήσει αυτό που φορούσε. Λέω, φεύγει από το γήπεδο, τι έγινε, μας βαρέθηκε. Anyways. Όχι. Έστω και στην πρώτη βολή ο Σαγκάρη. Χειροκροτούμε μας από πάγκο και όχι μόνο. Χρόνο του δυνάστοχος στη δεύτερη της λίστο rebound. Οποίας. Δύο λέει χαρακτηριστικά, κάνει και σχετική χειρονομία. 0-3. Οποίας. Ένα jump shoot πολύ δύσκολο, είναι έστοχο! Απέναντι σε ψυχότερο αντιπάλο του Καρακώστα το νούμερο 0. Σοφίδης. Σοφίδης πάει να περάσει, πέρασε αλλά έχασε την μπάλα τελικά. Σε ένα μέτρο σύντομο το δυσκλή και χάνει και την κατοχή. Βάλω πριν έχει σκομπλέ. Δύο λέει. Εσύδης αυτή τη φορά. Ανεβαίνει για να δώσει ένα σκρίνο της λύσης, τον τελευταίο της λύσης. Ο Μάχης πάει μέχρι μέσα, Εσύδης είναι άτομος. Σοφίδης. Πάει λόγω θα βγει με τον Καρακώστα να συγκρατήσει. Άι, καλό passing game, έχει βρεθεί ελεύθερο σου για 3. Χρυστοφίδης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αυτό το Λαϊδη. Θα δώσει ένα screen στον CV. Οποίας. Σλίς πέρασε στο Άι, έχασε όμως την μπάλα και θα φύγει να συγκρατήσει. Στο εξωτερικό τη πάσα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Σαγκάρη. Λάθος το λάθος. Άλλοι δεν εξωτερώνουν ότι θα λάθει. Μέχρι μέσα στάθηκε στον αέρα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα δικαιωθεί. Τσακμάκα. Στεάι, 4-3. Απέναντι στο Τισλί θα γυρίσει, Τερικολαίδης πάνω του, Καρακώστας Κάπα.
Γκαρές στη γωνία είναι Νίκολος. Απέναντι του φάει μέχρι μέσα, άστοχος. Καλή άμυνα Νικολαίδης. Μισίδης. Στη γωνία ζήτησε και πήρε ο Τσακμάκας για 3 αμέσως. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη δεν επιθετικό ρεμπάουντ. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Ισλή, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι σε δύο παίκτες. Κανακώς θα στέλνει να τρέξει. Μαγκαρέ. Μέσα με ταμπλό είναι έστοχος. 6-5. Έχει 4 με το Στεάι. Παπίας. Κώστας απέναντι του. Μάκας, έχει σταματήσει τρίπλα. Υπέροχη πάσα στον Τισκλή. Είναι άστοχος αυτός όμως. Χάλεψαν οι δεύτερες εισαγωγικών. Καρακάς στον τρόπο μου και σαν καρύγιο το rebound. Τελικά ο δεύτερος πήρε αυτό. Στα 20 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ελεύθερος για 3. Είναι άστοχος ο Καρακώστας. Επιθετικό rebound από το Στεάι, ο οποίος σαν νίντζα παραμόνευε στην απέναντι ρακέτα. Και θα βγει στην μπάλα στο καλάθι. 6-7. Μία σου και μία μου το παιχνίδι όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι και των δύο ομάδων, αλλά και το αμυντικό. Προηγουμένως αλληλοξενδετερώθηκαν τα λάθη, κλεψίματα. Καρακώστας στην ηγάη του Παπία έκανε deny την πάση σε αυτόν. Μάγκας. Τώρα θα πάρει ο Παπία. Τώρα ο Καρακώστας πάνω του πάει μέχρι μέσα. Στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Ο Μολαϊδης είναι άστοχος. Καρακώστας με νούμερο 0. Θα καθαρίσει. Ένα ακόμα rebound. Μεγαρέ. Καρακώστας. Χέρι με χέρι στο Χρυστοφίδη. Χρυστοφίδης μέχρι μέσα. Στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αυτή τη φορά του Νικολαίδη. Καστή πάσα θα συγκρατήσει ο Τσακμάκας. Αλλά ο Καρακώστας είχε πάει πάνω του. Δεν πήγε στην πρώτη φάση για το play-up. Τη θα συγκρατήσει. Θα είναι στο Χρυστοφίδη σου. Για τρεις Παπίας. Μαρκαρισμένο είναι έστοχο από τον Καρακώστα με το νούμερο 7. 9-7. Χρυστοφίδης. Κατεβάσει την επίθεση για τους κόκκινους. Έχει σηκωθεί από τον πάγκο Θεμήτρας. Καρακώστας μετά από το σοφή παίκτη του Στεάι. Θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες και πάλι. Ανάμεσα από δύο παίκτες πέρασε σαν άλλος γούντι τρυποκάριτος ο Καρακώστας με το νούμερο 7. Και απέναντι σε δύο παίκτες εστόχισε ο Ρικάρντος Τεάι. Ποιος έχει κάνει και ένα κάθεμα από τη Λίδη Κόλεμς στο πιστό γήπεδο. Για πολύ λίγες μέρες και είναι θέμα χρόνου να μπει στα highlights. Είναι έστοχος με ταμπλό πίσω από screen ο Χρυσίδης. 11-9. Και ο Αφιντουλίδης ετοιμάζεται να περάσει από τους κόκκινους. Έχουν σηκωθεί δύο παίκτες στο Manchester. Ζήτησε και πήρε ο Σαγκαρέ. Δύο παίκτες μερικώς πάνω του. Ο δεύτερος μερικώς πάνω του. Θα γυρίσει, θα κερδίσει για μία ακόμα φορά τον Νικολαίδη. Πολύ ενδιαφέρον μάτσα που προκύπτει και πολύ ενεργό μάτσα. Οι δύο παίκτες αποδοτούνται πολύ επιθετικά. Παπίας. Οι ομάδες απόλυτα ισόρροφες όσον αφορά το σκορ στους 11 πόντους. Ζήτησε και πήρε ο Δισμής. Έχει βρει ανοιχτό διάδρομο επαρκώς για να ευστοχίσει, για να πάει μέχρι μέσα 13-11. Καρακώστας, το νούμερο 7. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Φίδης απέναντι σε όλους και σε όλα είναι εύστοχος. 13 όλα. Τι μάτς βλέπουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Τσακμάκας. Για 3 λαμπάρδες από τον οποίο είναι άστοχος. Σημαντικό rebound. Το Σαγκαρέ. Καρακώστας. Σε κάποιο για screen θα το δώσει ο Σαγκαρέ. Απ' την άλλη τελικά. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Τον Καρακώστα διορθώνω. Σαφίας. Θα περάσει εκτός. Λόγω παρέμβαση του FDI. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι προαναγγελθείς αλλαγές για να δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Καμίτρας, Καθοδημίδης περνάνε εντός, Καρακώστας Α και Ρικάρντος Τι Άι περνάνε εκτός. Τζιούφας τώρα θα περάσει στη θέση του Δισκλή για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο απόψε. Βασίλης Τζιούφας μας έκανε και κάποιες δηλώσεις όσον αφορά το παιχνίδι, αρκετά εκτενείς δηλώσεις, 2 λεπτά πλάς στη συνέντευξη. Πολύ λίγες φορές όσο είμαι στο Μπασιλάκι έχω πάρει συνέντευξη πάνω από 2 λεπτά. Αυτή ήταν μια από αυτές, που πια 3 είναι άσχημα των γκάρτων. Κομπλέ, Σαγκαρέ. Λίγο να χάσει από τον Ξίδη ο οποίος παραμόνευε εκεί πέρα. Στο 3 είναι άσχος ο Χρυστοφίδης. Ξίδης πήρε το rebound. Τσακμάκας. Μακάς. Αν το φτύνει την μπάλα στα χέρια πάει μόνος του μέχρι μέσα. Η μπάλα μπήκε και βγήκε και περπάτησε. Έγκλειψε όλη τη στεφάνη. Είναι άσχος. Μεγάλο μέρος αυτής του τάξης του. Σαγκαρέ. Ο Κώστας θα πάρει ένα screen από τον ψηλό τον
Κόκκινον, υπέροχη συνεργασία. Βγήκε το pick and roll. Πρέπει να σκυπλώ γιατί παρατήρησα, λέω τι θα γίνει τώρα. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι τελικά. Θα το κάτι συγκρατήσει σε πρώτη φάση ο Σαγκαρέ. Πρέπει να σκεφτεί τον Τζούφα, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα επιστρέψει την μπάλα, όχι στον Τζούφα. Πήγε να κάνει ανάποδο, λέει από τα κουμάκα. Κόπηκε από τον. Σίδη διορθώνω, κόπηκε από τον Σαγκαρέ. Η μπάλα έχει περάσει εκτός μετά από παρέμβαση. Ο Μήτρας έχασε. Αντουλίδης θα επαναφέρει. Στο Φίδης δεν πήρε την μπάλα. Κρακώστας πήρε. Για τρεις έστοχος έχοντας πάρει screen μακριά από τους μεταναστούς από το Σιαμίτρα. 13-18, χτίζουν μια διαφορά 5 πόντων οι United. Παπίας. Παίρνει τα screen. Δεν θα επιστρέψει την μπάλα ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο πρόβλημα στο Νικολαίδη. Για τρεις κάτω στο Σέρμπολ. Σιούφος δεν έχει πάρει για το επιθετικό rebound, αλλά δεν το κατάφερε. Συνεπώς η μπάλα θα περάσει εκτός. Ο Μπρέμις θα αλλάξει το παρελθόν στο κάπα. Το 6 μη πας καλάθι του λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στον Παπία. Και οι τρεις αλλαγές λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο έχουν περάσει εντός και παίζουν αυτή τη στιγμή για τους κότσιλους. Σαμίτρα, Σαγκαρέ. Θα δώσει κάτι στα σκρίνο ο Σαμίτρας, σε 8 δευτερόλεπτο Σαγκαρέ. Θα επιστρέψει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να σκρίσει ο Σαμίτρας σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο, Σοφίδης. Ένα jump shoot, είναι εύστοχος! Χωρίς ισορροπία την ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης καλύπτοντας πολύ ένα αέριο χώρο. 13-20. Φίλης. Δύο λεπτά επίσης. Πάλι είναι το μπλε. Τι φασόλα, δώσε ένα screen. Φίλης. Μάγκας. Δείξε την μπάλα. Ο Νικολαίδης, καλό passing game. Φίλης είναι άνθρωπος, υπάρχει επιθετικό rebound. Αλλά έχει χρησιμοποιηθεί από τρεις παίκτες, δεν θα πάρει το φάουλ. Τζίφας. Βάρο του λόγου, το δείξε. 6 δευτερόλεπτα. Για 3 έχοντας βγει από το τρίποντο. Προφανώς είναι άστοχος ο Λαμπρέλης. Για 3 έχοντας βγει από το τρίποντο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτό όντως υπόθηκε από speaker. Μπράβο. Anyways. Παπίας. Ο Τζούφας μετά από το Παπία θα κερδίσει το φάουλο γκάρ τον Κομπλέ. Φάουλ που έχει χρησιμοποιηθεί στο Σιμίτρα και είναι το μόλις πρώτο φάουλ. 4,9. Για το τέλος. Παπίας, ξαναπήρε από τον Νικολαίδη, πάρα πολύ δύσκολο σουτ, είναι άστοχο, αμυντικό rebound. Ένα-ένα τα ομαδικά φάουλ μόλις. Μετά από το πρώτο αγωνιστικό δεκάλεπτο, 13-20 το παιχνίδι πήγαινε μία σου και μία μου. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι μετά το 13-13 τρέχουν ένα σερί 0-7 η Manchester United. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο, πολύ ενδιαφέρον. Όπως και το πρώτο δεκάλεπτο, όπως αναμένεται, το επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Οι αγωνιστές θα είναι αντιμέτωπες για την 17η αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι οι κομπλέ βρίσκονται στο 8-7, ενώ η Manchester United βρίσκονται στο 6-9, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και για τα επερχόμενα match-ups στα play-offs. Πρώτη κατοχή. Την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου είναι για τους κόκκινους. Λαμπρέλης ο οποίος έχει περάσει από τον παγκό. Στεάι έχει περάσει εκ νέου. Θα δώσει ένα screen. Σε πια τρεις το σκέφτηκε πολύ ώρα. Βρέθηκε ελεύθερος πολύ ώρα, αλλά είναι άσχος ο Σιαμίτρας. Παπίας. Μακάς. Λάρος. Έχει περάσει στον χώρο. Τώρα τη φορά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δυσλής. Έκανε ένα step back. Στεάι παρέμεινε πάνω του. Καλό passing game. Παπίας. Ένα jump shoot δεν θα το πάρει, πήγε να βγάλει μια πάσα στον αέρα, άλλαξε γνώμη. Στεά ήθελε να τρέξει, θα χάσει την μπάλα από τον Ζακμάκα, για να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Είναι για τους κομπλέ, μάλιστα. Πολύ καλή άμυνα από την αυτή που έπαιξε ο Ζακμάκας, πάνω στην μπάλα, χωρίς φαουλ. Εξασφάλισε όχι μόνο την μπάλα να βγει εκτός, και την κατοχή για την ομάδα του, Παπίας. Και από τα screen πήρε ο Ζακμάκας, εκτελέσει, καθώς είχε βρεθεί ελεύθερος, και τρεις είναι άστοχος, κλάρος σχεδόν σήκει κάτι σαν screen. Σαγκαρέστιάει για το coast to coast, καστή πάσα, αλλά μπλέζει να κοπεί εντυπωσιακότατα από τον Παπία. Σαγκαρέ, παίρνοντας πέντε παραφορά, σουτιά 3, ο Κλάρος απέναντί του είναι εύστοχος! 13-23-0-10. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει ο Καρακώστας το νούμερο 7 από τον Βάγκο. Παπίας. Μακάς, υπάρχει deflection.
αποκρυπτογράφησε επαρκώς για να διώξει την μπάλα εκτός του φάση ο Χαντουλίδης. Μαπίας, πάρει πολλές μπάλες. Έχει κρυφτεί από δύο παίκτες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης, αμυγός. Ήταν ο Ντισλής, πήρε ένα δοκιμαστό jump shoot, είναι άστοχος. Μέσα στο TI, για μία ακόμα φορά είναι άστοχος, Μαπίας στο rebound. Σκανάρει το γήπεδο, TI τον ακολουθεί. Παραμένει πάνω του. Μαπίας θα πάει να παίξει τις τρίπλες στο ψηλό. Ψηλό τον αντίπαλο, η μπάλα θα περάσει εκτός. Χτύπησε στο πόδι του Παπία. Sorry παιδιά, λέει χαρακτηριστικά στους παίκτες του. Λαμπρέλης. Τράις για τρεις, απέναντι δύο δυσκολίες και αυτός εύστοχος! 13-26. Χαμόγελο από τον Καρακώστα. Πολύ καλό κλίμα. Έχει κερδίσει τους κόκκινους. Ασύλληπτο σερί, 13-0. Δυσκολίες θα κερδίσει το φάουλ. Μάλλοντας ωραία πάσα. Φάουλ που έχει κερδίσει το Σιαμίτρα, έχει πάει και ο Σαγκαρία εκεί πέρα. 13-13, έχει γίνει 13-26. Στις βολές για να μάθω να σπάσει το πολύ δυναμικό σέρι των αντιπάλων του, πράγματι αυτό κάνει 14-26. Θετική ανάσα έστω και με βολή για το σκομπλέ. Αυτό στη δεύτερη μάχη το rebound που βγάλει τελικό της το Στεάι. Λάρισαν εκεί πέρα, έπισε πολύ κοντά. Στεάι παίρνει τα βήματα του γύρω στην πινά, στο πως της λύσης θα διώξει την μπάλα. Θα σηματίσει στον Τεκμάκα. Θα χάσει την μπάλα, έπαιξε υποδειγματική άμυνα χωρίς φάουλ ο Σιαμίτρας. Στεάι. Σιαμίτρας. Τον Αφιντουλίδη. Ξανά Στεάι, πάει μέχρι μέσα. Σε διατρίζει όταν θα βρεθεί ελεύθερος ο Λαμπρέλης, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά θα εξασφαλίσει το rebound ο Σιαμίτρας. Πάρει φάουλ που έχει συνεχίσει την Ορθοπία. Και 4 δευτερόλεπτα λοιπόν, 1-1 δωματικά φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Στην επαναφορά στη Άι σου πια 3, στη σκλήση απέναντί του είναι άσχημα αυτή τη φορά. Airball. Ήταν πάρα πολύ φίλα ότι με προσπάθει ο Σιαμίτρας να επιστρέψει την μπάλα στο γήπεδο, αλλά δεν τα καταφέρει. Παπίας. Παπίας πάει μέχρι μέσα. Κόστο, κόστο είναι εύστοχος απέναντι στον Λαμπρέλη. Το οποίο σου αναφέρει τώρα. Θα κατεβάσει την επίθεση για τους κόκκινους. 16-26 λοιπόν, η διαφορά έχει πέσει στους 10. Στεάι θα δώσει ένα screen. Λαμπρέλης, ξανά Στεάι. Σαγκαρέ έχει βγει ελεύθερος. Είχε πρωτοβουλία από τον πάγκο αλλά δεν πήρε στο 3. Λαμπρέλης έχει βγει πιο ελεύθερος και είναι για 3 πόντους τόσο που πήρε. Είναι εύστοχος. A5 από τον Καρακώστα. Χαμόγελο από τον Γκάρτον United. Μαπίας, κλάρος. Μέσα θα κοπεί από δύο παίκτες. Λαμπρέλης και Σαγκαρέ. Ο πρώτος θα πάρει τώρα την μπάλα. Τρέξει υπέροχη πάσα, ανάποδο λέει άπεινα άστοχος. Ο Στεάι πήγε να οθήσει την μπάλα εκεί που ήταν συμπαίκτη του, αλλά δεν καταφέρει. Κλάρος θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, πήγε πολύ ψηλά. Δεν έκανε το φάουλ ο Σιαμίτρας. Σαγκαρέ, Στεάι θα πάρει και αυτό το τρίποντο μέσα! 16-31. Έχει πάει μάλλον το σπασμένο, θα πάει καλές ο Παπίας. Ομόγελα. Μάλιστα, πειράζει του διαφώνω το σου που πήρε προηγουμένω στο TI δεν ήταν για 3, ήταν για 2 πόντου. 16-30 λοιπόν, όχι 16-31. Η διαφορά έχει ακουμπήσει του 14 πόντου και έχουμε time out στο παιχνίδι που έχουμε καλέσει κομπλέ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα αναπομείνοντα 6 και 7 τη δεύτερη περίοδου σε πρώτη φάση. Θα επιστρέψουμε και για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νοείται να σταματήσουμε στο πρώτο. Μείνετε μαζί μα. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina για τα αναπομείνοντα 6 και 7 τη δεύτερη περίοδου και συνεπώ του πρώτου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τους κομπλέ. Καφίας. Πάλι κάτι λέει για δύο. Αναφερόμενο στο εξωτικό σύστημα το κομπλέ. Λάπτε έχει περάσει το πάντο στο σύντη. Έχει περάσει νέου. Νικολαίδης. Και ο Τσαχμάκας εκτός. Δυσλής. Πάει μέχρι μέσα, πήγαινε καλή μια πάση στον Νικολάιδη, αλλά παρέτηταν πολύ κοσμή ρακέτα. Καρακώστης Κάπα έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει την μπάλα. Να Λαμπρέλης.
Τζίρφο του Απέναντίδου. Καργό σα, Τζίρφο του Απέναντίδου. Στο δευτερόλεπτο θα γυρίσει. Ξεφορτώθηκε το πίσω μικρό λίγο. Ωραία πάσα. Του Καρακώστα 0. Νούμερο. Και 6-32. Τζίρφο. Θα βρει τον Σίδη. Για να κλέψει, αλλά θα. Κάνει το φάουλ τελικά ο Χριστοφίδης. Στο Χρυσίδη. Double score στη Σανικαρίνα, 16-32. Χριστοφίδης στην επόμενη φορά. Ακόμα και πόδι βγάζει ο Καρακώστας Κάπα για να μην πάρει την μπάλα αντίπαλός του. Χρυσίδης θα πάρει ένα σκρίνο του Νικολαίδη. Το Στιάι απέναντι θα κάνει ένα running στο τρίτο χρυσίδι. Να το υπάρχει η μάχη. Το θετικό ρυπάτο βγάλετε λίγο νικητή το χρυσίδι. Να jump shoot της μέσης μετά. Μπλο εύστοχος. 18-3. Ωραίος. Σπίτια να σου πετύχει. Ωραίος Αρδάμ. Anyways, 18-32. Χρυστοφίδης. Σταματήσει τρίπλα. Καρακώστας. Θα πάω. Χρυστοφίδης, ωραία πάσα. Μία ακόμα. Δεν κατάφερε να βάλει το καλά του Καρακώστας Καπά. Χρυστοφίδης. Χρυστοφίδης. Δείσε την μπάλα, αλλά δεν την πήρε ο Παπιάς. Χρυστοφίδης. Στο πόλ παιχνίδι είναι ήδη το δραστήριο ο Γιούφας. Νικολαίδης, 7 δευτερόλεπτα. Εντάξει, το σούτενο πήρε την μπάλα από πίεση. Άστοχος, υπάρχει φυσικό ρυπάντα του Τσλί. Ο πήγε εκεί πέρα μαζί με τον Νικολαίδη. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια να σπρώξει την μπάλα ο Χρυστοφίδης, αλλά θα πάει στο Γιούφα. Άστοχος σε ένα ακόμα παπίας με ταμπλό. Αλλά ένα ακόμα φυσικό ρυπάντα του Τσλί. Υπάρχει τη φλέξη από το Στεάι, τώρα θα πάρει την κατοχή. Κόκκινη ομάδα. Για άστοχος, λαμπρέκες έξω από ειδικές μάχες, το επιθετικό ριμπάντο δεν κατάφερε. Γιούφας. Γυρίζει αυτός του Καρακώστα με το νούμερο 0. Πάρα πολύ δύσκολο ξεκάθει, αλλά μπαίνει στο λιμπάουν. Καπέλης. Καρακώστας. 2-1 στα κοπία από τον Παπία, αλλά με φάουλ. Πρέπει να δω αν θα έμπαινε και αυτό το καλάθι. Θα μιλούσαμε για εξωγήινο στάθος. Ο Παπίας μόλις έκανε το δεύτερο φάουλ του. Πήρε 40 πριν το τέλος. 2-2 τα ομαδικά στη δεύτερη περίοδο. Κάνε λίγο, 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 Αγκαρέ θα περάσει θέση στον αγωνιστικό χώρο, ο Λαμπρέλης. Ο οποίος πήρε αρκετές μπάλες, ακόμα από τον πάγκο θα περάσει ξανά στον πάγκο. Παπίας. Να φέρει και ο Στεάι. Γιατί γίνεται ο Στεάι. Θα χάσει την μπάλα δίπλα σε άμυνα πάνω του Κωνσταντίνου να κλέψει. Καρακώστας Κάπα. Στη μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Το Λαΐδη στο rebound. Σίδης. Πάσα στον Παπιά. 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα screen, ένα ακόμα από τον Νικολαίδη. Ψηλότερο παίκτη πάνω του και ένα ακόμα screen από τον Χρυσίδη. Υπάρχει κλέψιμο από τον Χρυστοφίδη. Όχι την μπάλα τη παίκτη του από τα χέρια του αντιπάλου του. Σκάι έχει πάρει το θετικό ρυπάνι του Ρακώστα με το νούμερο 0 να στόχησε. Σαγκάρι έχει βρεθεί ελεύθερο, υπερβολικά ελεύθερο για να μην το πάρει. Άστοχο Νικολαίδη θα κατοχυρώσει το αμυντικό ρυπάνι. Σοφία φέρνει από δύο παίκτε ανάμεσα σε τρίτο ανάποδο. Λέει αυτό το πει από το Σαγκάρι. Στεάι θέλει να τρέξει, θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Στο φίδι δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ήταν αρκετά δυνατή η πάσα του Στεάι. Κοιμένει στο χείλη του ενδεχομένω. Παπία. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Νικολαίδη, ένα ακόμα. Στον καρέ. Ψηλό, έφυγε ψηλό, ήρθε πάνω του. Και ένα ακόμα ψηλό. 400-0. Ένα τζάμπι που δεν ξέρω να φέρουν πολλών είναι άσχημο από τον Παπία. 18-33 λοιπόν. 15 διαφορά, 400 κάπα. Πάρει τα σκρίνα από τον Σαγκαρέ, πάρει ένα ακόμα. Κολλήθη σε πέναντι στο παίξει τα πόδια. Ανάποδο λέει άπειρα στο χρυσό, υπάρχει θετικό ριμπάντο του Σαγκαρέ. Ζήτησε και πήρε ο Στεάι, σουτ για τρεις. Ναι, στο φως ο Παπίας. Δεν κατά πρέπει να τον αποτρέψει επαρκώς για να μην σουτάρει και να μην εξοχίσει. Ο Παπίας ευσόξε όσο παίξει ο αντίπαλος που θα τον ζήτησε αλλαγή. Ο Σαμάκη θα περάσει στη θέση του εντός ο λίγου έχω την εντύπωση. Αυτός έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Θα συνέχουμε τις τελείες. Ο Πίας, το Γιούφα, ο Πίας πάει μέχρι μέσα να φτάσει. Θα χαμάγας θα περάσει στο παρκέ.
Θα πεις τον Παναφράου και ο Νικολαίδης θα περάσει τελικά. Εκτός, κλέψιμο, ένα ακόμα μέσα στην τριμπίδα. Σαγκαρέ, άλλαξε με το Στιάι. Θα πάρει Καρακώστας στην κίνηση, είναι άστοχος. Θα γίνει δυτικό ριμπάνω τον ίδιο. Στιάι. Στην weak side ο Χριστοφίδης. Έχει βγει ελεύθερο σου για 3. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, αλλά είναι άστοχο ο Καρακώστας με το νούμερο 8. Παπία. Μη πάζω τον Τισλή. Δεν θέλει να χάσει χρόνο, πάει μέχρι μέσα πέντε σε δύο παίκτες. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σαγκαρέ το rebound. Τρίπλες. Τρίπλες, wow. Βλέπουμε μπάσκετ, υπάρχουν τρίπλες, ωραίος. Στεάι. Καρακώστας, κάπα σου για 3, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, το επιθετικό rebound. Δεν το κατάφερε ούτε ο Καρακώστας στο νούμερο 0, ούτε ο Σαγκαρέ, ωραία τρίπλα από το Παπία στο τέλος του επίπεδου. Είμαστε μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος, ο Καρακώστας στο rebound. Χριστοφίδης. Και ο ένας έχει φωνάζει από τον μπάγκο, είχε δίκιο, πήγε μόνος του ο Χριστοφίδης και φτώχησε. Δύο φάλ φωνάζει ο Μάγκος και ο Μήτρας, αυτός φανάζει και προηγουμένως. Το μυστήριο λύθηκε, μπορούμε να την υπομείσει και απόψε. Εξήτης, Ναπιάς, Σλής, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την πάσα τελικά στα 2,6. Θα πάρει το σούτ και είναι εύστοχος στις δύο φάσεις. Ο τέλος της επίθεσης. 20-38, Στεάι, όλοι φανάζει για τον Μάγκο. Σαγκαρέ, αποφασιστική τρίπλα, πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος! Απορρόφησε ήταν κάτι γίνεται με παστήθηκε από τον πρώτο και τον Ζήφα. 20-40, 6 δευτερόλεπτα της Λίσης. Υπάρχει μάχη για κλέψιμο, έχει τον μπλίζερ πλέον της Λίσης. Ζήσε και πήρε την μπάλα ο Χρυσής. Για 3 με 3 και αντί με τα μπλοκ. Μια άσχητος. Ο Γκάρτον Κομπλέ. Τελικό σκορ λοιπόν μετά από το πρώτο 20 λεπτό. Το πρώτο μισό. 20-40 η διαφορά έχει συνειδητοποιηθεί στους 20 πόντους. Ένα ακόμα double score στον Καρίνα. Έχουν πατήσει γκάζι μετά το 13-13 της πρώτης περίοδου οι Manchester United έχουν τρέξει έκτοτε ένα σερί 13-0, 0-13 για να είμαστε τεχνικά σωστοί, τεχνικά φιλοξενούμενοι οι κόκκινοι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από περίπου 5,5 λεπτά. Τόσο είναι, τόσο είναι τα tops που πιάνει τη διάρκεια της ανάπαυλας. Μεταξύ πρώτη και δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά επιπεδούχους, για τους κομπλέ. Τζιούφας. Περάσει από τον πάγκο της αρχής, θα γυρίσει. Είναι εύστοχος ο Νικολαίδης. Κομπλέ πλάτη στο Σαγκαρέ. Καρακώστας. Το 0 μπαλά σου για 3. Ναι. Άστοχο. Εδώ στο φίλι. Επιθετικό rebound Σαγκαρέ, ξανά Χριστοφίδης, ένα jump shoot, άσχος πάλι, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Καρακώστα με το νούμερο 0. Μπράβο. 22-42. Θα φαίνεται καλάθι στην τρίτη περίοδο. Σλίς. Μια βόλτα πάει μέχρι μέσα. Σίδης. Σίδης, θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Καρακώστα, το νούμερο 7. Σκάι, για 3, άστοχος, θα πάει, θα κατοχυρώσει το επιθετικό rebound και την κατοχή στον Καρέ. Προχώσει στο νούμερο 7 θα γυρίσει για το step back. Σήμερα έχουν εντύπωση του πήρε όμως. Θα το φόλου 2, ο Καρακώστας είναι το νούμερο 2, το νούμερο 0 είναι άστοχος, θα μετρήσει. Τι έχουν εντύπωση. Θα μετρούσε το λέει αφού πήρε ο Σοφίδης να πάρει στον Καρέ μετά από περίεργη συγκυρία, πολύ λιθορική. Είμαστε μέσα, στέθηκε στον αέρα και εκτέλεσε απέναντι στον Σαγκαρέ. Είναι έστοχος ο Ντισλής. 24-42. Στεάι. Σοφίδης. Τώρα θα περάσει εκτός. Αγγέλς Κομπλέ. Σίδης, Μπάκας, Κολαίδης θα αποστάρει τον Σαγκαρέ στην πρώτη φάση, ο Σπίς.
Λίξ υπάρχει κλέψιμο, μερικός από τον Καρακώστα το νούμερο 7, δεν κατάφερε. Το Λαΐδης. Στην πάσα, υπέροχη συνεργασία Τριγωνάκη, είναι άστοχος ο Τουφλής. Κρυφτικό ριμπάντο τον ίδιο. Θα γυρίσει, απέναντι στο σιγάρι, είναι άστοχος. Θα πιστεύω να παίρνει στον αρχέτη του αντιπάλου, στο Καρακώστα, υπέροχη συνεργασία μεταξύ των δύο. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο και καλά του Σαγκαρέ. Αν κάθονε θα... Έμενε στο highlight. Βασίδης. Ιδιαίτερα αριστά τα καθώματα στα highlights. Ζήφας. Μισλής. Παρνάσουμε τον Νικολαίδη. Μισλής ένα jump shoot. Είναι άστοχο. Υπάρχει αμυστό rebound του Σαγκαρέ. Καρακώστας στο νούμερο 7. Σουτ για 3. Ζήτησε την μπάλα στη γωνία αλλά δεν την πήρε ο Καρακώστας στο νούμερο 0. Ζήφας. Αρχή προσπάθεια εκλέψιμο από το Στεάιτ, δεν καταφέρε. Μισλής. Σε κυπέρι την μπάλα ο Νικολαίδης. Στεάιτ για να κλέψει την μπάλα. Σαγκαρέ θα κολλήσει πάνω του, θα κάνει το φάουλ, έχουν εντύπωση. Όχι. Στο Χριστοφίδη έχει πλειωθεί. Επίσης είχε έρθει ως βοήθεια της Λύσης. Στους βολές. Ο οποίος θα περάσει στο παρκέ, Τζιούφας στο πάγκο. Λίδης θα περάσει θέση του Καρακώστα. Τι έχω πάθει σήμερα με το νούμερο 0. Συναμήτρας θα αλλάξει τον Γκάι. Θα έρθω στον πρώτο μόλις το πρώτο φάλος στην τρίτη περίοδο. Νικολαίδης. Ευχαριστώ στη δεύτερη. Χρυσοφίδης. Καρακώστας. Καρακώστας. Σαγκαρέ. Σαγκαρέ. Ζήτησε και πήρε μπάλα σου πια 3 για μήτρα στην άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλά του Σαγκαρέ. 26-46. Χρυσίδης. Μπορείς ένα φάλτος για την περίοδο. Κοπίας. Μισθής έχει κλειστεί από δύο. Το ποστάρι έχει βρεθεί ελεύθερος παίκτης. Είναι ο Παπίας, θα πάρει για ένα σκρίνο από τον Νικολαίδη. Σε 9 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα. Και θα περάσει την μπάλα μέσα από δύο παίκτες. Μισθή δεν κατάφερε αυτό που πάρει την μπάλα. Σαγκαρέ. Έκανε μια προσπίση για τρίποντο, θα πάρει παίξει τρίποντο στον Νικολαίδη. Τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. 4 παίκτες πάνω του, καλό passing game. Καρακώστας, νούμερο 7. Μέσα. Για να βγάλει την πάσα. Αλλά έβγαλε την μπάλα εκτός τελικά. Παπίας. Νικολαίδης. Σας μάγκας έχει μετωθεί ελεύθερος. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει πάρα πολύ ψηλά επιθετικό rebound από τον Παπί, ο οποίος έδωσε όθηση την μπάλα στον Νικολαίδη. Ένα jump shoot της λύσης, νέας το χώρος, θα καρέ το rebound. Καρακώστας. Καρακώστας, με τη μία η πάσα στο Χριστοφίδη, ένα jump shoot για δύο πόντους. Νέας το χώρο, λαμβάνοντας την πάσα στον Αφεντουλίδη. Ένα ακόμα θετικό rebound, ο Αφεντουλίδης. Θα καρέ πήρα από τον Σεμάτρος για τρεις. Ας το χώρο, επιθετικό rebound για μία ακόμα φορά. Στο φίδι δεν θα καταφέρει να το προσπαθήσει το δεκαετία αυτή τη φορά. Όχι, αλλά το ψηλό του. United πάει μέχρι μέσα. Αποφασιστικότατα λαμβάνω ότι ο Νικολαίδη είναι άσχημο ο παπία. Τώρα μακρινή πάσα του Σαγκαρέ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Χρυσοφίδη. Να πει ότι θα περάσει τη θέση του Καρακώστα με το νούμερο 7 μετά από την προσπαθή του Γκάρτον United. Πάρει ένα screen, θα δώσει την μπάλα, βγήκε το pick and roll. Είναι άστοχος όπως θα πάνε πει. Θα πάνε το βίντεο από το πρώτο της της. Καρακώστα. Μπρος πίσω. Του Καρακώστα. Καμπρέλης πράγμα που θα περάσει τώρα στη θέση του Καρακώστα με το νούμερο 7. Guard B και guard βγήκε. Αφού το ξέρω, το ίδιο πράγμα έκανε, άλλο και πήγε ολόκληρο. Τι αφού
24 ή συνάσκω με τα μπλοκ. Καλέ. Θα το περάσει εκτός. Δεν κατάφερε την επίθεση ο Φεντουλίδης, δίνεται χέρι με τον Σαγκαρέ, ο οποίος παίζει την πάσα. 26-48 λοιπόν. Στεάι ετοιμάζεται να περάσει η εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα ο Παπίας, Σλίς. Θα κερδίσει το φάουλ. Καμήτρα. Αλλά δεν μετράει το καλάθι που μπήκε. Στεάι θα περάσει πράγματι τη θέση του Χρυστοφίδη. Θα μιλάω το φάουλ 0-2 τα ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Ο Παπίας θα έχω αναφέρει. Νικολαίδης θα συγκρατήσει δεύτερο χρόνο. Στιάει. Συγχυσή από τρεις. Παραλίγο να γίνει το κλέφι, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε μήτρα, στο δεύτερο πάρα μέσα στην τραγέδα. Γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Χρυσίδη. Σαγκαρέ. Στιάει. Πάει μόνο μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 26-48. Γίνεται 26-50, ένα τζάμπ του Χρυσίδη είναι άστοχος. Υπάρχει στη μάχη το επιθετικό ριμπάντο, δεν υπάρχει στο κορμάκας. Σε μήτρας θα το οχυρώσει. Στιάει, στη πάσα, Λαμπρέλης θα κρατήσει. Ενδεχομένως να ήταν για τον Σαγκαρέ προορισμένη αυτή η πάσα. Αστόχησε να σου την πήρε. Τσακμάκας. Ένα jump shoot είναι αεύστοχο το Νολαίδης και ο Βιτίνος από τον Ελιπή από τον πάγκο τον Κομπλέ. Ελιπέστερο από τον... από αυτόν τον United. 7-8 παίκτες αντίστοιχα ήταν το με Λαμπρέλης. 22 πόντους για διαφορά, 3 ονοματικά. 2-42 από το τέλος. Καλό πάση game, αλλά πάση που πήγε να βάλει σιγά μέτρα στη Wingside δεν βγήκε. Ο Παπίας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στην ασφιχτική πίεση του Στεάι, ο οποίος σηκώθηκε για τον μπλοκ. Ο μικρός είναι 4-0 τώρα, η Λάρσο ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στεάι κάνει τα μαγικά του, θα συγκρατήσει την μπάλα. Στάρι γυρίζοντας, έχοντας νέο παίκτη απέναντί του, είναι άστοχος. Μπορεί να περάσει εκτός. Λάρσο περάσει στη θέση του Βασιλή. Αυτός με το νούμερο 7 θα περάσει στη θέση του Τραμπλορ, please. Θέση του Σαγκαρέ, μάλιστα. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των κόκκινων. Κάτσε ένα σουτ, δεν το πήρε ο Λαμπρέλης. Το τέχει στο καλάθι, ούτε σε δεύτερο χρόνο δεν το πήρε. Στα 8 δευτερόλεπτα σουτ για 3. Την μπάλα πήγε και βγήκε. Είναι άσχημος και μήτρας, που την κρεβή από τον Σοφίδη στον πάγκο. Υπάρχουν βήματα. Για 3 ώρες βρεθεί ελεύθερος, είναι άσχος ανάμεσα από τον Λαμπρέλη. Νικολαίδης στο rebound. 30-50. Στις 20 πόντους έχει προγελοποιηθεί διαφορά από Παπίας. Κρυσίδης. Να τραμψούν την άστοχο. Για μήτρα στο rebound. Υπέροχη πάσα, υπέροχη συνεργασία τώρα. Το team goal δεν βγήκε. Για είπε, έβγαλε μια περίτεχνη πάσα. Δεν κατάφερε να συγκεκριθεί χρόνο μέσα στην πηγή του Λαμπρέλης και συνεπώς η κατοχή θα αλλάξει χέρια. Και σύνορα την μπάλα καθώς πέρασε εκτός. Μάκα στην επαναφορά έκλεψε ο Σιωμήτρας. Κανακώστας πάει μέχρι μέσα, είναι έλστοχος με νομίζω λεπτά. Σίδης. Το σκρίνο από τον Κλάρο θα το δώσει. Υπάρχει σκρίνο από τον Μήτρα. Υψίζει την επαναφορά. Το πίασε. Την απόφαση από τον Σαμίτρα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Παπίας, κόβεται
ουσιακά, αλλά με φάουλ ο Χρυσίδης. Αργός από τον Κομπλουμ, δεν θα περάσει τη θέση του σε Μήτρα. Η αλλαγή. Πρόσεχε, Γιάννη. Πρόνο γελθίσα. Έστοχο στην πρώτη βουλία ο Χρυσίδης. 31-52. Και στη δεύτερη 32-52. Αποκτήσε ο Βαλαφράς, θεά ή θα κατεβάσει την μπάλα. Καρακώστας. Νούμερο 7. Φαινόμενο 0 τώρα. Στεάει σου για 3 άσχημα που παίρνει στον κλάδο. Υπάρχει όθηση της βάρος στον Τουλίδη. Στον Λαμπρέλη και φάουλ που έχει χρεωθεί για 2 βολές. Στον Χρυσίδη. Χρυσίδης ο οποίος θελούσε βολές προηγουμένως, τώρα θα στείλει τον Λαμπρέλη στις βολές που κέρδισε. Φαλώς. Έχω στην πρώτη. Μάχη το rebound, δεν τα καταφέρει ο Φιλίδης. Το θα καταφέρει ο Στεάι, για να δούμε αν θα υπάρξει τζάμπολ. Κλάρος και Στεάι, πράγματι τζάμπολ, το βελάκι δείχνει. Αυτό που δείχνει. Manchester United δηλαδή. Παραφορά. Στεάι. Καλοκώστας ζήτησε, ζητάει ακόμα, δεν την πήρε. Λαμπρέλης μαρκαρισμένος, για 3 είναι άστοχος στα 4 δευτερόλεπτα. Νικολαίδης, το rebound. Παπίας. Παπίας πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Άτος ο Παπίας στην βολή, μάχη του rebound του κλάδου δεν κατάφερε. Στεάι πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, απέναντι σε 2 παίκτες είναι εύστοχος. 34-55. Παπίας. Πάμε να σκρίνει τον Νικολαίδη, θα ανέβει από την άλλη τελικά το δεύτερο σκρίνει, το εκμεταλλεύεται ο Παπίας. Θα βγει το pick and roll, δεν κατάφερε να συγκεντρωθεί στον πρώτο χρόνο, κατάφερε στον δεύτερο Νικολαίδης, αλλά είναι άζωτος που πήρε από τον δεύτερο μολόν. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη 30 αγωνιστικών λεπτών σου για 3 πάρα πολύ δύσκολο ενδεχομένως θα πήγαινε να εκμεύσει φάουλ για 3 βολές ο Στεάι δεν τα κατάφερε τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά λοιπόν 34-55 η διαφορά στους 21 επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου στο παιχνίδι μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου του σκορ 34-55 η πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά κυβερνήτους για τους κομπλέ. Χρυσίδης θα πάρει για πρώτη φορά την μπάλα με την παραφορά. Στην δεύτερη περίοδο, μάγκα. Υπάρχει κλέψη από τον Καρακώστα. Το νούμερο 7, νούμερο 0 τώρα. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει στο Παπία, είναι άστοχος. Γκολαίδη στο rebound, ξανά Παπίας. Παπίας πάει μέχρι μέσα, καλύπτει πολύ χώρο, είναι άστοχος. Αφιπλήσει στο rebound. Σοφίδης. Τώρα σε ένα από δύο θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Γιούφας θα περάσει στη θέση του Νικολαίδη. Πάλι θα περάσει μέσα στη ρακέτα και είναι εύστοχος! Η Τσίουφας απέναντι στον Αφεντουλίδη. Πίσω από το κέφος καλή άμυνα εκεί πέρα. 36-56. Καρακώστας. Νούμερο 7. Χρυστοφίδης. Ξανά Καρακώστας.
Τεάι, σου για τρεις μετά από προτροπή από τον πάγκο μέσα, είναι εύστοχος. Μετά από προτροπή να πάει μπάλα στον Νίκη. 36-59. Παπίας. Πας. Μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια ανάμεσα σε δύο παίκτες από την κλειδαρότρυπα εντός εισαγωγικών από το καλάθι που πήγε να βάλει. Καρακώστας. Μέσα ταχύτατα είναι άστοχος, σε ακόμα και στο rebound. Μόνο αυτή είναι που ανέξει κάποιος από την εντύπωση. Κάτσε στο τρίποντο, αποφασιστικά είναι άστοχος ο Παπίας. Στιάει το... Στο πάρει την μπάλα. Το Λαμπρέλι σε κοιμάται να πατάξει εκ νέα στον μοναδικό χώρο. Στιάει. Μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες και πάλι εύστοχος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον ψηλό των United. Και απόψε. 36-61. Ψήφις. Λυπάς. Φλάρος. Θα είναι δευτερόλεπτο σου για δύο. Άστοχος. Καρδός στο rebound. Το νούμερο 3. Στη Άιπα και πάλι μέχρι μέσα είναι άστοχος. Φλάρος στο rebound. Ψήφις. Ήρθε και πήρε ο Τσαχμάκας στη γωνία. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Αμυντικό rebound του Καρακώστα. Δεν νούμερο 7 τώρα. Κράτα φωνάζει από τον πάγκο. Ο Σιαζούτρας κερδίζει ένα φάουλο ο Καρακώστας. Χρειοθεί τον Κλάρο. Για δύο βολές, Καρακώστας με το νούμερο 7. Θα περάσει στη θέση του Φυσίδη. Δεν είναι κάποιο σχήμα των κομπλέ. Φακμάκα σου για 3. Γίνει στα 17 δευτερόλεπτα είναι εύστοχο. 39-62. Σοφίδης. Καρακώστας. Μέσα να από δύο παίκτες είναι άστοχος. Στο rebound πήγε να πάρει, δεν κατάφερε, δεν κατάφερε ούτε ο Χριστοφίδης. Λαμπρέλι σούτ για 3 με το που κατοχύρωσε το φυσικό rebound είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να περάσει το κέντρο στο Τεάι. Περάσει και από τον Κλάρο, θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Όχι, δεν συνεχίζει τον Κλάρο. Στον Κλάρο, γι' αυτό. Πάλι έχει κερδίσει από τους διαιτητές. Προφανώς. Μόνο τις ηχείες Sony Carina να ευσυχθεί στην πρωτοβολία στη ΑΕΚ. Στο δεύτερο επιθετικό rebound του Σαγκαρέ, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα γυρίσει εύστοχο το παίρνει τον Κλάρο. Περάσει τη θέση του Καραγώστα με τον νούμερο 0 ο Σαγκαρέ. 39-65. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, απέναντι σε δύο παίκτες Κλάρος. Ο Μάκας έχει βρεθεί ελεύθερος και πάλι στην 3 είναι άστοχος αυτή τη φορά. Αμπρέλης. Σοφίδης στη μέσα, απέναντι σε δύο παίκτες είναι άστοχος. Φυσικό rebound, αλλά όχι καλά από τον Σαγκαρέ. Κλάρος τώρα αμυντικό rebound τώρα. Καταφέρει να πάρει βοηθείας, καταφέρει να κλέψει μερικός ο Καρακώστας. Περάσει την μπάλα εκτός, καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο. Ο Καμίτερας μάλιστα σηκώθηκε από τον πάγκο για να χειροκροτήσει τον συμπαίκτη του γκάρτου. Παπίας. Καρακώστας απέναντι του. Ο οποίος παίζει καλή άμυνα, Τσαχμάκας. Για μία ακόμα φορά στην περίμετρο. Δύο φάσεις. Ο Κολαίδης θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα για να μας μπροστάρει τον Σαγκαρέ.
Γυρίσει τρεις παίκτες πάνω του, έχει βρεθεί ελεύθερος ψήφος. Στη γωνία έχει πάει ο Λαμπρέλης πάνω του. Στα δύο δευτερόλεπτα ένα jump shoot. Το ταμπλό είναι άσπρος. Αρχικό rebound πάρα πολύ ψηλά, πήδηξε στη Άι. Ανοίγει το γήπεδο για μια ακόμα φορά. Στην πάντα το μητρή για δύο φανερίδες είναι το σύστημα. Πήρε αυτό ύψωσε για τον Τιστή, αλλά είναι άστοχος. Νόλου πάσα στον Παπία. Χορευτικό είναι εύστοχος, λαμβάνοντας από τον Νικολαίδη. Χρυστοφίδης. Για τρεις εύστοχο από τον Χρυστοφίδη. 41. 68. Έλεγα δεν θα πάρεις ένα, λέει χάρη το λογό του θέμετρος από τον Παγκό. Βρεθεί ελεύθερος ο Τζίφας και θα δείξει δύο παίκτες πάνω του Νικολαίδης. Τέσσερα και θα πάει μέχρι μέσα. Στέγεται στον αέρα απέναντι στον Σαγκαρέ, είναι άστοχος ο Παπίας. Μακρινή πάσα, πιτέψεψε αλλά δεν την βρήκε ο Λαμπρέλης. Με τελευταίο επίδοξο αποδέχτη τον Καρακώστα. Κάνε λίγο τάνιο για να μ' αλλάξει τον αυτός. Τάνιο, τάνιο. Μια ακόμα διπλή αλλαγή. Σιδεάκη και Χρυστοφίδης περνάνε εκτός. Αργότερα με το νούμερο δεν και Μήτρας περνάνε εκτός. Πάμε. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Είναι πόσο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού στην κανονική διάρκεια. Στα 10 δευτερόλεπτα στο 3 του Ταχμάκας. Είναι εύστοχος και πάλι από την γωνία αυτή τη φορά. 44-68. Μήτρας. Φαγκαρέ. Καρακώστας. Για τρεις. Θα έχουμε και στον απέναντι. Είναι άστοχος. Χρυστής θα πάρει το rebound. Στον άντι σλίς. Τσαχμάκας. Παπίας. Θα πρέπει να τον Νικολαίδη. Παπίας έχει κάνει ένα μετάχι πίσω. Θα εκτελέσει και είναι εύστοχος. Καρακώστας. Μια ακόμα επίθεση. Όντως ο βασικός point guard. Και ο μόνος στο σύνολο που προκύπτει αυτή τη στιγμή και στην επίθεση που προκύπτει. Σαγκαρέ, πέρα το Λαμπρέλη θα το επιστρέψει τώρα έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Αυτός είναι άνθρωπος από τη γωνία με την πλήρη επίθεση. Σαγκαρέ πήγε το επιθετικό rebound δεν γράφει όμως. Περάσει εκτός μαζί με την μπάλα. Παπίας. Μισθή θα συγκρατήσει μέσα στη ρεκέτα, έχει δύο παίκτες πάνω, θα κάνει μια μικρή βόλτα, θα βγει, θα απελευθερωθεί, ένα jump shot είναι άστοχο, θα κάνει το rebound. Ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά είναι άστοχος Καρακώστας που το νούμερο 0. Ένα τρέξι ο Παπίας για μία ακόμα φορά. Βολαίδης. Jump shoot έχοντας απέναντι του κομμένα χέρι του Σαγκαρέ, ο οποίος άρχισε λίγο να πάει. Είναι άστοχος όμως, 3 και 12 για το τέλος της τέταρτης περίοδου, Καρακώστας στο νούμερο 7. Μπαλά. Από μέσα υπέροχη πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Λαμπρέλης. Παπίας. Μισλής. Ένα ζαμπτσίς είναι άστοχος. Airball, να το περάσει. Στο φίλι της TI θα αλλάξουν τα κόστα με το νούμερο 7. Και... Και μπούς, μπούς, νούμερο α τελικά, όχι τη Λαμπρέλη. Όπως... Είχε χανεδώσει την εντύπωση κόκκινη όταν κάνω στην αρχή. Και ο Αφεντουλίδης. Τριπλή αλλαγή τελικά. Και του United. Τρεις μπήκαν, τρεις μπήκαν, σούτ για τρεις πίσω από το screen του Στεά. Είναι άστοχος ο Χρυστοφίδης. Airball. 46-70 παραμένει. 35 δευτερόλεπτα μακριά από την έναρξη, επίσημη έναρξη της crunch time. Στα δύο τελευταία λεπτά. Παπίας. Νικολαίδης. Θα γυρίσει. Είναι έστοχος τελικά. Άι, σου για τρεις μετά από προτροπή, είναι έρθει ο Λαμπρέλης.
ιδιαίτερο τρόπο εκτέλεσης, ο οποίος ιδιαίτερο φόρμ. Βολοίδης στην good side του Τσακμάκας. Σλίση πήρε την μπάλα, άλλο κάνει βήματα κατά την κίνηση της προστάσιας. Δίνει και το overplay στην άμυνα της Αμήτρας. Διάει Σαφίδης. Δεν πήρε το τρίποντο ο Σιωμήτρας, ούτε ο Στεάι θα το πάρει. Ο Λαμπρέλης από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως, όχι. Αφεντουλίδης αφήσει την πάρση στο καλάθι, ένα δεξί χουπ με τα βλέπετε άσχο μαρκαρισμένο στον πρωτοδίπαλο. Παπίας έχω και κοιτάξει τον Σέμινεμ, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει, απ' τι έκανε και πάλι ο Παπίας. Λαμπρέλης. Κλάρος θα περάσει θέση του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Στράει θα περάσει στον πάγκο, Σαγκαρέ στη θέση του. Σαγκαρέ ζήτησε την μπάλα, δεν την πάρει. Για τρεις από τη γωνία, άσχο στο Φίδης, ο οποίος έχει βγει στο αριθμό γήπεδο. Πάλι στο καλάθι είναι άστοχος. Τον κυνήγει ο Σεμίδρας, ενδεχομένως το θόρυβο που έκανε να τον τρόμαξε για να μην ευθόκει στο Παπίας. Το καρέ δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Κλάρος ήταν εκεί πέρα και βοήθησε να κλέψει την μπάλα η ομάδα του. Στυρμάκας και σε δύο βολές. Στυάει, θα περάσει στη θέση του Σεμίδρα. Πάρα πολλές αλλαγές στα τελευταία αρκετά λεπτά. Δηλαδή η Μάρτσερ Τσακμάκας. Άσχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Σακαρέ. Κύριε από την επαναφορά του Στεάι. Θα έχουμε και σε σκληρή άμυνα. Στην μπάλα ο Φιλίδης πέρασε πάσα στον Στεάι, ένα ακόμα σούτ για τρεις. Λαμπρέλης είναι άστοχος. Φυσικό rebound δεν θα πάρει τελικά στον Καρέ. Κλάρος. Μια περίτεχνη πάσα στον Τζιούφα. Τελευταίο λεπτό. Μισκής. Έχει χώρο. Θα πάει μέχρι μέσα και το λέει άπεινα. Εύστοχος. Μία. Χριστοφίδης. Μία φωνάζει κάποιο το βάγκο. 53-73. Σούτ για τρεις. Είναι άσχο, όχι της μπάλας από τον Στεάι και πάλι στο Χρυστοφίδη. Χρυστοφίδης μέχρι μέσα, είναι εύστοχος, προσωπική ενέργεια. 53-75. Είναι μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Κλάρος, Χρυστοφίδης, Μάκας έχει βρει ελεύθερο σου, για τρεις θα το πάρει. Άστοχος, Χρυστοφίδης στο rebound. Σαγκαρέ. Σαγκαρέ, θα καυπώσει τελικά. Έπρεπε να γίνει κάποια φάση. 93-77. Σίδης μετά από προτροπή του Στεάι θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος, airball. Τελικό σκορ 53-77. Μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά κατάφεραν να πάρουν μία ακόμα θρύμβηση. Είναι την πέμπτη νίκη σερί η Manchester United και συνεχώς να προχωρήσουν στο 7-9. Κάπου εδώ πέρα να ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από όλους τους παίκτες, από όλους τους ρεφ, από όλο το staff. Ευχές και όμως συνέχεια να είστε καλά. Γεια σας.